Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Και σε εσάς. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι στα συλλογικά μας όργανα δεν είχαμε ακόμα την ευκαιρία να την μελετήσουμε. Αλλά τώρα ως πρώτη αντίσταση να πούμε ότι σίγουρα η πρόταση περιέχει και πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα. Αυτό που θα πρέπει έτσι να δούμε και να καταγράψουμε τις παρατηρήσεις μας, γιατί η πρόταση του Υπουργού θα πάει στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για συζήτηση καταρχήν, να δούμε αν είναι προς το συμφέρον του ίδιου του μαθητή. Αυτό που εμάς μας προβληματίζει διαφάνταστα, έστω και αν είναι ένα μικρό ποσοστό που επηρεάζεται από τη στασιμότητα με βάση τις μαθησιακές επιδόσεις, είναι το τι γίνεται στη συνέχεια με αυτά τα παιδιά, τι στήριξη θα λάβουν από το δημόσιο σχολείο. Και κατά δεύτερον, αν θα διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που θα πάρουν βαθμούς κάτω από την βάση, αλλά δεν θα παραμένουν στάσιμοι, αν θα έχουν ανοιχτές τις επιλογές τους στη συνέχεια για το Λύκειο και για την τεχνική σχολή και δεν θα τους επηρεάζει με βάση τις μαθησιακές τους επιδόσεις για το τι θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Συνεπώς, περιμένετε, είναι και αυτό ανάλογο με το τι βαθμούς έχεις στο γυμνάσιο, θα σου υπάρχουν φραγμοί για το τι κλάδο ακολουθάς. Κοιτάξτε, Νικήτα, θεωρούμε ότι ένας μαθητής που θα παρουσιάσει παραδείγματος χάρη στα 3 χρόνια του στο γυμνάσιο κάτω από τη βάση στο μάθημα της ιστορίας, σίγουρα δεν θα είναι μέσα στις επιλογές του το κλασικό, τα φιλολογικά για τη συνέχεια. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα μαθήματα. Άρα, ναι, αλλά πόσες φορές είδαμε ανθρώπους, παιδιά, ξέρω εγώ, στο γυμνάσιο να μην είναι τόσο επιμελείς και στην πορεία, στο Λύκειο, να κάνουν στροφή και να διαφοροποιούνται και να έχουν εντελώς διαφορετική αντίδραση ή δεν το βλέπετε εσείς με... Ναι, είναι για αυτό που είπα προηγουμένως, κατά πόσο θα διασφαλιστεί αυτά τα παιδιά ότι δεν θα μπορείς να τους στερήσεις μετά τις επιλογές τους. Δηλαδή θα υπάρχει κάτι ενδιάμεσο μεταξύ δικαίου και τεχνικής, θα υπάρχει επαγγελματικό γυμνάσιο για τα παιδιά που δεν θέλουν να ακολουθήσουν θεωρητικές σπουδές. Είναι όλα αυτά τα προβληματισμοί και ανησυχίες που θέλουμε να ζητούμε αν διασφαλίζονται μέσα από την εισήγηση της τροποποίησης της νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα. Πότε θα πάει το θέμα στη Βουλή? Θα το προλάβετε εσείς ή ο επόμενος πρόεδρος, γιατί εσείς φεύγετε? Νομίζω είναι για τον επόμενο πρόεδρο, Νικήτα. Για τον επόμενο πρόεδρο. Να κάνει και κάτι ο επόμενος. Μάλιστα. Κάποια προβλήματα να συναντήσει και ο επόμενος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.